Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα. Είσαι καλά? Όλα καλά. Πιστεύω να είσαι κάπου στεγνά. Ναι, σήμερα τι ήταν αυτό, παιδιά, είναι πραγματικά. Ήτανε όντως, δηλαδή, γονάτισε ολόκληρη πόλη από μια αεροποντή, όσο δυνατή και αν ήταν αυτή. Συνηθισμένη, και... κάθε φορά έτσι γίνεται και πέρυσι με το χιόνι. Σωστά, φέρθηκαν το χιόνι, τώρα ήταν το νερό. Άμα έχεις υποδομές ως πόλη. Ναι, βέβαια. Αυτά δεν μας προβληματίζουν. Λοιπόν, εμείς θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Φυσικά, λέγαμε πριν από λίγο, σχολιάζαμε εδώ με ένα μήνυμα που έχουμε αφορμή, Βασίλη, την παρουσία του Γιάννη Ιωαννίδη χθες στο Αλεξάνδριο και τη σχολιάσαμε γιατί ήταν μετά από σχεδόν 2 χρόνια ξανά στο γήπεδο. Αν μη τι άλλο, αυτό σημαίνει κάτι, έτσι δεν είναι? Να σου πω ειλικρινά, δεν ήξερα ότι είχε 2 χρόνια να εμφανιστεί στο γήπεδο. Ναι, ο ίδιος το είπε. Ο ίδιος το είπε ότι είχε να πάει 2 χρόνια. Ναι, εντάξει, ναι, και εγώ ξαφνιάστηκα, δεν το περίμενα. Εντάξει, ήξερα. Μετά συναντήσει τον Μιχάλη τον Ρωμανίδη που ήταν στον πάγκο του Ρεθύμνου και ανταλλάξαμε έτσι και έτσι μια ωραία κάποια συνομιλία, αλλά μετά ξαφνικά να έρθει ο coach εκεί. Πώς είναι να τον βλέπεις να συνομιλείς μαζί του έτσι, μιας και μας δίνεις αυτή την αφορμή, Βασίλη, γιατί πραγματικά ζήσατε απίστευτες στιγμές με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Δεν είπαμε και πάρα πολλά, μην φαντάζεστε. Εντάξει, γιατί ήταν απασχολημένος και μιλούσε με τον Χάρη Παπαγεωργίου. Μετά ήρθε εκεί πέρα, συστήκαμε λιγάκι όταν ήμασταν μαζί με τον Μιχάλη και οι τρεις μας. Αυτά, έτσι, 2-3 αστιάκια γνωστά. Ναι, ναι, σωστά. Η ομάδα χθες τουλάχιστον ικανοποίησε το κοινό στο Αλεξάνδριο. Ήταν η καλύτερη της εμφάνιση στα τελευταία παιχνίδια. Όχι μόνο κέρδισε, αλλά κατά διαστήματα έπαιξε και καλό μπάσκετ. Δεν θα λέγαμε το ίδιο για το μάτς με τον Πανιόνιο δηλαδή. Χθες πάντως έπαιξε και λίγο καλύτερο μπάσκετ. Μάλλον αυτό και εσύ θα μας πεις, οφείλεται στο ότι είναι πλέον απελευθερωμένοι. Καλά, σίγουρα για τους παίχτες. Τι μεγάλη σημασία, πολύ μεγάλη σημασία παίζει ότι πλέον η ομάδα δεν κινδυνεύει. Θα σου αδοβάζουμε και 3 θαυμαστικά να υποβιβαστεί. Και απελευθερωθήκαν και οι ίδιοι. Παίξαν πιο ελεύθερο μπάσκετ. Δείξανε και τις ικανότητές τους, αυτές που έχουν, εν πάση περιπτώσει, χωρίς άγχος, και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, μέσα από καλή άμυνα και ωραίες φυσικές ενέργειες, όλοι αποδόθηκαν πάρα πολύ καλά. Και αυτό πρέπει να τονίσουμε, γιατί από ό,τι είδαμε και στο σκορ, μοιράστηκε και το σκορ, αλλά και υπήρχε ένας πλουραλισμός στην επίθεση. Ναι, όντως. Έδειξε δηλαδή ότι αυτή η ομάδα έχει και κάποιες δυνατότητες. Δεν είναι μόνο καλή αμυντικά, μπορεί να βγάλει και κάποια play στην επίθεση και να αποδώσει έτσι καλό μπάσκετ. Κοιτάξτε, όλες οι ομάδες τώρα. Ο Άρης έπεσε αυτή την κατάσταση λόγω της οικονομικής δυσχέρειας. Τώρα, άμα έχεις μέσα 2 ξένους που πρέπει να τραβήξουν το σκορ και είναι και ισχυρές προσωπικότητες, όπως κάνουν όλες οι υπόλοιπες ομάδες, δηλαδή που έχουν όχι μόνο 2, πολλούς παραπάνω ξένους, σίγουρα μετά και οι υπόλοιποι τραβάνε περισσότερο μέσα από αυτούς, γιατί είναι διαφορετικά ένας παίχτης ικανός. Το ζήσαμε και εμείς τα χρόνια εκείνα, να τραβάει 1 και 2 αμυντικούς και χώροι δημιουργούνται για τους υπόλοιπους να εκδηλώσουν την επιθετικότητά τους. Πιστώνεις το Βαγγέλη Αγγέλου έτσι ένα μεγάλο μερίδιο της μεταστροφής του κλίματος αλλά και της αγωνιστικής εικόνας της ομάδας και κυρίως αμυντικά, Βασίλη? Εντάξει, μια αλλαγή προπονητή πάντα είναι ένα θετικό σοκ, το εισαγωγικό σοκ, στα πολιτήρια, και αυτό λειτουργεί θετικά στο να βγάλει ο καθένας ό,τι περισσότερο έχει. Από εκεί και πέρα, όταν μια προπονητική κατάσταση ταυτίζεται με μια διοικητική κατάσταση, το ένα παίρνει αμπάριζα το άλλο. Και έτσι η μεταστροφή στο κλίμα, η αλλαγή του διοικητικού κομματιού και παράλληλα και του προπονητικού, είναι σαν να ξαναναγεννιέσαι, ας πούμε, τις τάξεις, όσο μπορούμε να το πούμε αυτό, ας πούμε, για την κατάσταση που ήρθε στα τελευταία παιχνίδια. Αυτό ήταν που πιστεύεις ότι πλήρωσε και κόστησε στο Παναγιώτη Γιαννάκη το διάστημα που ήταν στον πάγκο της ομάδας του, δηλαδή αναγκάστηκε εκτός από την προπόνηση της ομάδας να κάνει και καμιά δεκαριά άλλα πράγματα, για να μην πω λίγα, 10 παράλληλα. Αλίμον, αυτό είναι αυτονόητο. Βέβαια, και ο ίδιος πιστεύω μέσα από την καλή του πρόθεση το κάνει. Αυτό θα έπρεπε κανονικά να το κάνει. Έπρεπε να έχει διαχωρίσει από την αρχή τη θέση του. Ναι. Αλλά επειδή πάντα ο Παναγιώτης ήταν πληθωρικός και ήθελε να κάνει όσο περισσότερα πράγματα και σαν παίχτης και ήταν έτσι πολύ μαχητικός,
Νομίζω παρασύρθηκε σε αυτό το κομμάτι. Βέβαια οι εξελίξεις μπορεί να ήταν διαφορετικές άμα είχε αποστασιοποιηθεί από την αρχή, αλλά μετά θα το κατηγορούσαμε για ότι κατέληψε την ομάδα. Δηλαδή ξέρεις, είναι πολύ δύσκολη θέση του. Ήταν πολύ δύσκολη θέση του, πιστεύω, και έκανε ότι καλύτερο μπορούσε στα δεδομένα που υπήρχαν. Εντάξει, η αλήθεια είναι βέβαια ότι έφυγε με ένα παράπονο από την ομάδα. Το έβγαλε και σε μια πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε στο Βασίλη το Σκουντή. Αλλά εντάξει, αυτό είναι και λογικό. Μιλάμε για τον Παναγιώτη Γιαννάκη, μια τεράστια προσωπικότητα. Εντάξει, ήταν άσχημη και η συγκυρία. Ένα παράπονο από την ομάδα. Νομίζω ότι τον Παναγιώτη δεν μπορεί να το χρώσουμε. Είναι τέτοιο μεγάλο κεφάλαιο και δεν πρέπει δηλαδή αυτή η ατυχής προπονητική συγκυρία του, παρουσία του στο πάγκο του Άρη, να τον απομακρύνει από την ομάδα σε καμιά περίπτωση. Ναι. Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο ιστορικά στο σύλλογο και ας το δεχτούμε σαν να μην συνέβη, πώς το κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή ένας παίχτης ο οποίος έχει στολίσει το ταβάνι του Παλαιοσπόρ. Τι να λέμε. Ναι. Φέτος ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για τον Άρη, η οποία σώθηκε τελικά στο τέλος. Η παρτίδα που λέμε, μάλιστα ο Άρης μπορεί και με νίκη την Κυριακή κοντά στον Κολοσσό να μπει και στα play-off του πρωταθλήματος. Πίστευες ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, Βασίλη, όταν αναλάβανε ο Νίκος Λάσκαρης? Υπήρχε μια γενικότερη εφορία τότε με την ανάληψη των καθηκόντων του ως πρόεδρος και ως μεγαλομέτοχος. Και φτάσαμε τελικά ο Άρης τους τελευταίους μήνες να μην έχει πληρώσει ούτε σέντ δεξιά και αριστερά. Ξέρετε, έμαθα από πρόσφατη εμπειρία τι είναι η ψευδέστηση και τι είναι η παρέστηση. Ναι. Στο ένα νομίζεις ότι βλέπεις, στο άλλο πραγματικά το βλέπεις. Ναι. Εδώ πέρα και εμείς είχαμε μπερδευτεί, δηλαδή και εγώ στην αρχή πραγματικά είχα παρασυρθεί από αυτή την εφορία και βλέπαμε πράγματα να γίνονται τα οποία δεν τα είχαμε ζήσει και πολλά χρόνια προηγουμένως. Και όλοι ελπίζαμε ότι κάτι καινούργιο συμβαίνει στο σύλλογο. Και έτσι φαινόταν και όλα για τα πρώτα χρόνια. Μιλάμε τώρα, μην απεξέρουμε όλη αυτή την κατάσταση. Ναι. Αλλά φυσικά δεν εξελίχθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Και σίγουρα δεν περιμέναμε να συζητάμε σήμερα για ότι καταφέραμε να μείνουμε στην κατηγορία. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βγάλουμε καν και από τη μνήμη μας στο μέλλον. Μην ξαναυπάρξει ποτέ για κουβέντα. Ναι. Το Δημήτρη Γουλιέρμο τον γνωρίζεις, είναι από την ευρύτερη οικογένεια του Άρη, είναι και αγαπάει και τον μπάσκετ και ήταν παρόν και σε πάρα πολλά παιχνίδια και στο παρελθόν, όταν αγωνιζόσουν και εσύ, δεν ξέρω αν έχεις κάποια εικόνα. Όχι, πρώτη φορά δεν έχουμε γνωριστεί τα τελευταία παιχνίδια που έχω πάρει. Αναλαμβάνει μια δύσκολη αποστολή, αλλά θα πρέπει να του πιστώσουμε, αν και είναι νωρίς ακόμη, θα πρέπει να περιμένουμε κάποια δείγματα γραφής και από τον ίδιο, ότι τουλάχιστον συνετέλεσε, βοήθησε στο να αποκατασταθεί η ηρεμία και η ομαλότητα σε πρώτη φάση στην ομάδα. Ασφαλώς, γιατί πριν από την κατάσταση αυτή μιλάμε για κάτι, το αντιμετωπίσαμε κλειστά γραφεία στην ΚΑΕ, μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι τραγικά. Σίγουρα έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και το θέμα είναι όμως πώς θα πλαισιωθεί αυτή η προσπάθεια, γιατί δεν φτάνει ένας άνθρωπος να κινήσει όλα τα νήματα. Θα πρέπει να σταθούν δίπλα του, από ό,τι καταλαβαίνω, όπως από αυτά που λες, από την οικογένεια του Άρη γενικότερα όλοι οι άνθρωποι, ο Γιάννης Ιωαννίδης ενδεχομένως που ήταν χθες, από το δικό του μετερίζ να βοηθήσει. Εσείς είσαι βετεράνοι καλαθοσφαιριστές του Άρη ενδεχομένως. Δεν περισσεύει κανείς τώρα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Κοιτάξτε, για να μην γελιόμαστε, το μπάσκετ είναι επαγγελματικό, καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει οικονομική δυνατότητα μιας ομάδας. Ναι. Όλοι το παρελθόν μπορεί να δημιουργήσει σαν να μπορεί να προσελκύσει ίσως μια, να δημιουργήσει μια έγκλη. Ναι. Και να προσελκύσει κάποιους ανθρώπους που θα βοηθήσουν οικονομικά. Γιατί, κατά ψέματα, όπως είπα, πρέπει η ομάδα να ενισχυθεί οικονομικά και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από ανθρώπους οι οποίοι θα συνδράμουν πολύ δυναμικά. Ναι, απλά αυτό που εννοούσα είναι ότι οι άνθρωποι όπως εσύ και ένα άλλο τεράστιο κεφάλαιο και συμπαίκτη σου σε εκείνη τη χρυσή εποχή, ο Νίκος Γκάλης, αυτοί θα μπορούν να προσελκύσουν πολύ πιο εύκολα, φαντάζομαι, κεφάλαια στην ομάδα και ανθρώπους που μπορούν να ασχοληθούν με τον μπάσκετ του Άρη, που αποτελεί έτσι ένα τμήμα τοτέμ για τον ελληνικό αθλητισμό. Από αυτή την άποψη το λέω. Πιστεύω ότι αυτή τη δυνατότητα την έχει κυρίως ο Νίκος Γκάλης, γιατί μετά και την προσοχή του κηρυχήτως μπήκε στο Hall of Fame. Εντάξει, μιλάμε για ένα όνομα παγκοσμίου εμβέλειας, δεν μιλάμε για
Ήταν, όχι δεν είδα, απλώς το έπεσε μια σφραγίδα πέρα από το Ατλαντικό. Αλλά ναι, αυτό έτσι μπορεί να λειτουργήσει. Αλλά είμαι και οικονομική συγκυρία, η Περιραίουσα δεν είναι και καλύτερη και η Θεσσαλονίκη δεν έχει τις τέτοιες οικονομικές δυνατότητες. Αλλά όσο να είναι μπορούν έτσι κάποιοι άνθρωποι, πιστεύω ότι θα βγουν ζημιμένοι αν επενδύσουν σε ένα τόσο ιστορικό σύλλογο. Ναι. Άρα ένα επόμενο... Και μια δυναμική κόσμο, εντάξει, γιατί αυτό δεν πρέπει να το αγνοούμε. Δηλαδή η δυναμική είναι τεράστια τώρα, δηλαδή με μερικά καλά αποτελέσματα και το είδαμε και στα πρώτα χρόνια της εποχής Λαφέρη, το γήπεδο ήταν sold out. Ναι, σωστά. Άρα νομίζω ότι από τα επόμενα στοιχήματα του Δημήτρη Γουλιάλμου και των συνεργατών θα είναι να ξαναζεστάνει, να το πω έτσι, τον Νίκο Γκάλη και να επιστρέψει και αυτό κοντά στην ομάδα. Ίσως αυτό είναι ένα από τα πρώτα στοιχήματα. Να ξαναζεστάνει καταρχήν μεγάλες προσωπικότητες του συλλόγου, ιστορικές και που έχουν προσφέρει στο σωματείο και παράλληλα και επιχειρηματικές. Ναι, είναι ένας από τους βασικούς στόχους, αφού πρώτα φυσικά έχει άνθρωπος να διαχειριστεί μπροστά σε μια κατάσταση η οποία είναι πολύ αρνητική. Ναι. Το αγωνιστικό εντάξει σιγά ξεπερνιέται, δηλαδή γλιτώσαμε την κάθοδο, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν υποχρεώσεις οι οποίες τρέχουν και πνίγουν οποιοδήποτε έτσι. Σχεδιασμό θα κάνει και το μέλλον. Άρα αυτές θα το οικονομικό δηλαδή θα καθορίσει Βασίλη και την επόμενη μέρα στην ομάδα, γιατί η επόμενη μου ερώτηση είναι αυτή, τι μπορούμε να περιμένουμε για το αύριο. Εντάξει, φέτος έσωσε την παρτίδα έστω και στο τέλος η ομάδα, από εδώ και πέρα τι γίνεται? Ας πω, δεν έχω εικόνα, αυτό το ξέρει ο ίδιος ο κ. Γουλιάλμος και τι επαφές έχει ξεκινήσει να κάνει, αλλά πιστεύω ότι αυτή είναι η άμεση του προτεραιότητα, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Μάλιστα. Γενικότερα αντιλήφθηκες εσύ χθες στο Αλεξάνδριο ότι με την παρουσία του και με τα τελευταία της καλά αποτελέσματα άλλαξε λίγο και το κλίμα, η περιραίους ατμόσφαιρα στην ομάδα, γιατί είχε βαρύνει πολύ, είναι η αλήθεια, στο ξεκίνημα της σεζόν φέτος? Εντάξει, είναι, ξέρεις, σαν να φοράς όλο το χρόνο λερωμένα ρούχα, με την έννοια του ότι υπήρχαν προβλήματα και ανασφάλεια στο σωματείο. Και ξαφνικά τα βγάζεις, κάνεις ένα μπανάκι και βάζεις ένα καθό ρούχο. Έτσι αλλάζει η ψυχολογία. Αυτό το ένιωσες το τελευταίο διάστημα και φυσικά και η παρουσία και ορισμένων ανθρώπων σίγουρα σε κάνει να πουλώνεις πιο γρήγορα τις πληγές σου. Μάλιστα. Τα είπατε και με τον Μιχάλη Ρουμανή. Δεν ξέρω, νομίζω έχετε μέσα στον Ιούνιο και οι βετεράνοι του Άρη και έναν αγώνα. Κάπου θα πάτε να παίξετε από τη διάβασα. Ναι, έχεις ένα φίλο αγώνα, ναι, στη Θεότητα. Ναι, τα είπαμε και με τον Μιχάλη όσο μπορέσαμε και πέρα, κυρίως στο ημίχρονο βρεθήκαμε λίγο. Φυσικά, ξέρεις, σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είχα βρεθεί τόσο πολύ καιρό με ανθρώπους αγαπητούς που ήσουν όλη τη μέρα μαζί για πολλά χρόνια. Εκείνο που κυρίως ανταλλάσσεις είναι αστιάκια και πειράγματα. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι ένα reunion παλιών αθλητών. Έτσι συμβαίνει, δεν μιλάς τόσο για θέματα αγωνιστικά και τέτοια. Ναι, και πολύ εστιαίωσε και κάνει πλάκα. Πάντως μπάσκετ γενικότερα παρακολουθείς, δεν είσαι μακριά από τα δρόμενα τα μπασκετικά. Μπάσκετ γενικότερα παρακολουθείς, δεν μένεις μακριά από τα μπασκετικά δρόμενα. Έχεις άποψη και εικόνα γενικότερα? Εντάξει, κατά διαστήματα είχα απομακρυνθεί. Τώρα τελευταία, ειδικά με τον άρχισα να βλέπω περισσότερο γιατί λίγο πολύ εφηπνιστήκαμε όλοι με την κατάσταση αυτή. Ναι. Αλλά ναι, παρακολουθώ. Δεν είμαι ενεργός μέσα στο χώρο, αλλά παρακολουθώ, ναι. Άρα θα σε βλέπουμε και πιο συχνά στο Αλεξάνδριο, από λογικά. Ευελπιστώ να και εγώ προσπαθώ σε περισσότερο πλέον να είναι και μένει η παρουσία μου εκεί, για να έχω και μια σαφέστερη εικόνα δηλαδή. Δεν το κάνω για κανένα λόγο. Θέλω και εγώ να είμαι. Άλλωστε, χθες που πήγα μέσα σε αυτό το κήπεδο, το έχω ποτίσει με πολύ υδρότα και αίμα ενίοτε και είναι για μένα ένας πάρα πολύ προσφυλής χώρος. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτά τα ενδιαφέροντα που μας είπες. Να ευχηθούμε καλό απόγευμα και όπως και είπα προηγουμένως, να σε βλέπουμε πιο συχνά στο γήπεδο. Να σε καλά. Να σε καλά, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.